끝났어. Μπήκα τώρα στη μέση κι εγώ. Σαν τσουτσού. Βιντεάκι κάνουνε ρε. Τι είναι αυτό? Σαφάρι μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Δες τους εδώ. Οργάνωση. Φίλε, αυτά πρέπει να είναι τώρα τρελές αντίκες. Και εγώ τα προσπερνάω όλες και δεν είναι τίποτα. Ο περίεργος ρε, που κάθεται και κοιτάει. Τι άλλο θα δω. Γεια σας ρε παιδιά, Jimmy Boy εδώ. Και αυτή είναι η Θεσσαλονίκη μας. Και τρώω μια τσρίχα. Γαμώ την. Σκαλά. Ήου. Έσυγα. Πω από τη φλακία, Θεέ μου. Μπορείς να τρακάρεις από μια τρίχα, χωρίς μαλαγίες. Ω, γεια σου φίλε. Έφαγα μια τρίχα! Έφαγα μια τρίχα! Εν τω μεταξύ έχω βάλει ακούγεται μουσικούλα, δεν ξέρω αν ακούγεται στο μικρόφωνο της κάμερας. Αλλά αν ακούγεται... Ωπα, άλλαξα ραγούδι, δεν ήθελα! Α, το ίδιο έβαλα, αυτό που ήθελα. Ωπα, κάτσε πίσω. Ωραία εδώ. Αλλά αν ακούγεται fuck the copyrights, fuck the copyrights. Λοιπόν, έχω υπερβολικά καλή διάθεση αυτές τις μέρες. Γιατί αρχίζουν τα πράγματα και μπαίνουν σε μια σειρά για κάποιο λόγο. Κάπως έτσι το αισθάνομαι. Μετά από καιρό φυσικά έφτιαξα την πλάτη της μηχανής. Τώρα μόλις μπορέσω θα γυρίσω να τη δείτε σε κάποιο φανάρι. Αν και έχω βγάλει ήδη φωτογραφία στο Instagram, οπότε όσοι με ακολουθούν εκεί πέρα ξέρουν από πιο νωρίς μερικά πράγματα που συμβαίνουν. Και όσοι θέλετε να με ακολουθήσετε και να ξέρετε πιο νωρίς πράγματα, είστε ελεύθεροι να το κάνετε. Όσοι δεν θέλετε πάλι, it's ok. Αλλά τώρα που μιλάμε για Instagram και τα άλλα πράγματα εκτός του YouTube, να πω λοιπόν ότι και στο Facebook ανέβασα κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να δείτε και απαντήσανε πολύ λίγα άτομα σχετικά με όσα ακολουθάνε τη σελίδα, αλλά και πάλι δεν πειράζει, αυτοί θέλουν να απαντήσουν, αυτοί απαντάνε. Όσοι θέλετε να μάθετε τι είναι αυτό το post, δεν θα σας το πω, όχι, να πάτε να το δείτε. Είχε να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο εμφανίστηκε σαν ευκαιρία, ας το πούμε έτσι, και ζήτησα τη γνώμη σας εκεί πέρα να μου πείτε άμα θα σας άρεσε να γίνει κάτι τέτοιο, να προχωρήσουν μια τέτοια συμφωνία. Και όσα παιδιά απαντήσανε θετικά, οπότε για παρόμοιες μελλοντικές αναρτήσεις, όσοι θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Facebook να τα βλέπετε εκεί πέρα, γιατί μόνο εκεί μπορούμε έτσι να κάνουμε μια πιο διαδραστική άμεση συζήτηση. Α, να γυρίσω λίγο να δείτε και τη σέλα. Δείτε εδώ, αυτό εδώ ήταν ξεφτισμένο όλο και τώρα φτιάχθηκε, είναι τέλειο καινούριο. Το σήκωσα όσο πιο πάνω πάει, γιατί έτσι ήθελε η Μαρία. Γιατί αν μπορείς Jimmy Boy έκανε αλλιώς. Οπότε ναι, και επίσης έβαλα και ένα καινούριο πλαστικό, το οποίο χωρίς να το πάρω χαμπάρι, μου είχε φύγει μια μέρα και καλύβει κάτι ηλεκτρονικά, οπότε το θεωρώ λίγο σημαντικό. Οπότε έγινε μια αντικατάσταση εκεί πέρα και περίμενα να βαφεί στο χρώμα, στο μαύρο, γιατί είχε ένα μπλε σκούρο, κάτι τέτοιο. Οπότε μετά από λίγες μέρες ήταν έτοιμο και τώρα είμαι κομπλέ. Και τώρα ακούω Stranglers, παιδιά. Δεν ξέρω πόσοι ξέρετε τους Stranglers, αλλά ναι, αυτή τη στιγμή παίζει στα αυτιά μου το Golden Brown. Όσοι το ξέρετε, ξέρετε ακριβώς γιατί πράγμα μιλάω. Όσοι δεν το ξέρετε, μπορείτε να το τσεκάρετε. Επίσης τι άλλο, ναι. Α, καταρχήν έμαθα τι είναι αυτά εδώ που έχουν κρεμάσει εδώ πάνω. Η Κίνα, αυτά είναι κάτι κινέζικα πράγματα, τα οποία δεν ξέρω πως λέγονται και τι ακριβώς είναι, αλλά φαντάζομαι είναι κάτι σημαντικό για αυτούς. Η Κίνα λοιπόν είναι η τιμόμενη χώρα φέτος στην διεθνή έκθεση. Στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ήθελα να πω. Οπότε ναι, έχουμε κρεμάσει παντού όλα αυτά τα ωραία πράγματα και να τιμήσουμε τους φίλους μας, τους Κινέζους. Επίσης να πω ότι με όλα τα παιδιά που έχω συναντήσει τελευταία στο δρόμο, που για κάποιο λόγο τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός αυτός, μου έχουν τελειώσει και κάρτες. Όλες αυτές που είχα φτιάξει, δεν θυμάμαι πόσο αριθμό είχα φτιάξει φυσικά, αλλά ναι, τελειώσανε και έχω ήδη παραγγείλει καινούργιες, αλλά πουτανιά, έχω παραγγείλει καινούργιες. Έβγαλε πολύ νόημα όλο αυτό που είπα. Ήθελα να πω ότι έχω βγάλει καινούργιο σχέδιο. Εντάξει. Έκατσα λοιπόν στο Photoshop μόνος μου, τελείως, και έβγαλα εκεί ένα σχέδιο το οποίο στο τέλος μου άρεσε και το πήγα για εκτύπωση. 1000 κομμάτια θα εκτυπωθούν και την ακρίβεια είναι 500 και 500. Θα έχουν μια διαφορετική εικόνα τα 500 και μια διαφορετική τα άλλα 500. Αλλά στην ουσία το όλο σχέδιο είναι το ίδιο. Ωραία, μαλλί. Και τις περιμένω ακόμα, να πω την αλήθεια, δεν μου έχουν έρθει. Έχει 2 μέρες τώρα. Είχαμε και μια έτσι μικρή ασυνανοησία όσον αφορά το σχέδιο ακριβώς και την κοπή των καρτών και όλα αυτά.
Αλλά τελικά βγάλαμε νόημα, εκτός άμα πάω σπίτι τώρα και έχω για άλλο email και μου ζητάνε και άλλη διευκρίνηση που εκεί θα πω what the fuck. Αλλά όχι, πιστεύω ότι όλα πάνε καλά. Και από μέρα σε μέρα, αύριο, για την ακρίβεια πιστεύω, γιατί μου είχαν πει δύο μέρες, θα είναι έτοιμα και θα πάω να τα πάρω. Αν και πρέπει να βρω και έναν άλλο καλύτερο τρόπο λίγο να τις κρατάω πάνω στη μηχανή της κάρτας, γιατί αυτό εδώ που έχω βάλει εδώ είναι με κλειψάκι μεν, θεωρητικά εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου τελικά εύκολο, γιατί είναι από τη δεξιά μεριά, είναι στη μεριά που είναι το γκάζι. Και δεν μπορείς να αφήνεις το χέρι σου από τον γκάζι, χάνεις όλη την ισορροπία της μηχανής. Πρέπει να το βάλω ή κάπου κεντρικά ή κάπου αριστερά. Και δεν βλέπω και πολύ χώρο. Ή κάτι άλλο τελείως. Και όποιος δεν κατάλαβε τι σιγό τραγουδάω, αυτή τη στιγμή παίζει Doors στα αυτιά μου μέσα. Και είναι το Riders on the Storm φυσικά. Όταν ήμουν μικρός άκουγα πάρα πολύ Doors, κολλημένος με τον Jim Morrison για χρόνια. Έλα μωρέ φανάρι. Τι έπαθες πάλι, ποιος ενευρίασε και κοκκίνησες? Αχ, όσοι δεν ξέρετε τον Jim Morrison δεν ξέρω τι κάνετε με τη ζωή σας. Ναι, μια φορά θα κάνω ένα βίντεο για να σας πω έτσι μερικές μπάντες που ακούω ή το πώς άρχισα μάλλον να ακούω αυτή τη μουσική. Ναι, αυτό θα ήταν λίγο πιο ενδιαφέρον. Πώς μπήκα εγώ στο χώρο της rock ρε παιδί μου? Γεια σου αλεγό. Ναι, δεν γεννήθηκα και άκουγα έτσι rock με τη μία. Και όταν λέω rock, τι rock εννοώ? Και αυτό ένα θέμα. Υπάρχει η κλασική, η alternative, η μπλα. Πολλά τέλος πάντων. Οπότε θα τα βάλω λίγο κάτω έτσι να τα οργανώσω, να σας τα αναφέρω σε ένα πολύ όμορφο βίντεο και να δούμε ποιους από εσάς έχουμε κοινά ακούσματα και με ποιους από εσάς είχαμε κοινά ακούσματα. Γιατί όπως είπα, δεν ήμουν πάντα αυτή τη μουσική. Έτυχε να τη γνωρίσω από μια ηλικία και μετά. Πριν από αυτό, ακούγα άλλα. Αλλά σας αφήνω έτσι με την απορία, ρε. Έτσι με την απορία να μπείτε να δείτε το επόμενο βίντεο. Αχ, τι κάθομαι και λέω, μωρέ. Λοιπόν, οπότε θέλω να πάτε να τσεκάρετε, να δείτε τι έκανα post στο Facebook. Να μου πείτε αν συμφωνείτε με αυτό το πράγμα και αν θέλετε να ακολουθήσουν κι άλλα. Αν φυσικά έχω κι εγώ την ευκαιρία να το κάνω ξανά. Ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία μέρα κάνει σήμερα. Χθες είχε το πούστι τη ζέστη. Σήμερα είναι λίγο καλύτερη θερμοκρασία, λίγο πιο κάτω. Και μπορείς να κυκλοφορείς σαν άνθρωπος. Εχθές έφτασα στη δουλειά και πραγματικά η πλάτη μου πίσω ήταν λες και την είχες βουτήξει ρε παιδί μου σε μια πισίνα, ξέρω εγώ, ή στη θάλασσα. Ήμουνα πάρα πολύ δρομένος. Ήταν αφύσικο, ξέρω εγώ. Α, και έχω βάλει και αυτοκόλλητα στο κράνος. Αλλά δεν έχω την προσθετική κάμερα για να σας τα δείξω. Πουτανιά, άλλη πουτανιά. Οπότε να και κάτι που θα περιμένετε ή στο επόμενο βίντεο ή στο Instagram. Οπότε μεταξύ, πόσες φορές μίλησα για το Instagram και το Facebook σε αυτό το βίντεο, Έλεος. Αλλά αφού ποστάρω πράγματα εκεί πέρα και πρέπει να τα δείτε εκεί πέρα, δεν μπορώ να τα βάζω σε βίντεο, δεν γίνεται. Και όσοι θέλετε να ξέρετε τι συμβαίνει, πρέπει να είστε και εκεί πέρα. Οπότε καλά έκανα και τα είπα. Και τώρα μιλάω μόνος μου. Λοιπόν, θα σας πω ένα ανέκδοτο για να κλείσω. Έρχεται η γυναίκα σπίτι και ρωτάει τον άντρα της, Γιάννη, πού είναι τα παιδιά? Και λέει ο άντρας της, στα αγγλικά. Και απαντάει η άλλη, John, where are the children? Γάμισε. Άντε, μπορείτε να φύγετε τώρα, ρε. Άντε, γεια. Τα λέμε στο επόμενο. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed.